Ο κύριος Σαχίνης από το Crete TV θα είναι μαζί μας με Zoom και να ετοιμάζεται για το ντοκουμέντο ο κύριος Χατζηνικόλας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Άκουσα προσεκτικά την ομιλία σας χθες το βράδυ. Παρατήρησα ότι με εξαίρεση την εξαγγελία συγκρότησης Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, δεν είχατε μια αναλυτικότερη αναφορά στα λεγόμενα εθνικά θέματα. Οικονομία, ναι, μεν πιέζει τον καθένα στην τσέπη του, αλλά ο κόσμος ενδιαφέρει και για τα εθνικά θέματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ουσιαστικά 6 μίλια και ένα πόδι ανατολικά της Σιτίας, τα τουρκικά σκάφη, φρεγάτα, η Roots Race, παρενοχλεί ερευνητικές διαδικασίες για τον EastMed, που επί των ημερών σας προωθήθηκε εντόνως και ακολούθησε η πορεία, για τη χαρτογράφηση του πού θα περάσει ο αγωγός, που αφορά Κύπρο, Ισραήλ και Ελλάδα. Αναρωτιέμαι, με αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, συμφωνία του Ειρηνικού που αλλάζουν τα πράγματα, έχει τη Μεσόγειος με άλλο τρόπο στο προσκήνιο. Πρέπει να πείτε κάτι πιο διεξοδικά. Εδώ η τουρκική φαλοκρηπίδα φτάνει 6 μίλια, επαναλαμβάνω, και ένα πόδι ανατολικά της Σιτίας, 11 χιλιόμετρα δηλαδή. Αυτό μας λέει. Φέρνει πάνω το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το φέρνει πάνω στο πεδίο και δεν ακούμε πέρα από διαβήματα. Και κάτι πιο ειδικό, αν επιτρέπετε, γιατί είχατε ασχοληθεί ειδικά. Επί των ημερών σας προχώρησε η σύμβαση για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι και το έργο υλοποιείται. Είχατε πει τότε στην τοπική κοινωνία: πάρτε την ευκαιρία, φτιάξτε ένα σχέδιο αξιοποίησης για το υφιστάμενο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Είναι ένα δεύτερο Ηράκλειο, είναι 3.500 στρέμμα. Σήμερα πληροφορούμαστε ότι αυτό πέρασε στη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ, που αναγγέλει έργα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και αξιοποίηση κατά πόσο αυτό νομίζει, αφήνοντας απ' έξω την τοπική κοινωνία. Αύριο υπάρχει εκτακτή σύσκεψη των τοπικών φορέων. Τι λέτε? Κύριε Σαχίνη, να απαντήσω κυρίως στο κρίσιμο ερώτημα που θέσατε για τα εθνικά μας θέματα. Γιατί ορθώς είπατε ότι είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν και χαίρομαι που κάνετε αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης, και το έχω πει και άλλες φορές, είναι ότι έχει ένα έλλειμμα εθνικής στρατηγικής. Είναι λίγο βλέποντας και κάνοντας. Η εξέλιξη των ημερών εμένα δεν παραξενεύει. Γνωρίζουμε τις επιδιώξεις της Τουρκίας, γνωρίζουμε ορισμένες φορές θέλουμε απρόβλεπτη την Τουρκία. Εγώ νομίζω ότι τελικά έχει γίνει προβλέψιμη, διότι διαρκώς θέλει να κατοχυρώνει χώρο, να δημιουργείται τελεσμένα. Αμφισβητεί την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας, νότια και ανατολικά της Κρήτης. Την αμφισβητεί ακόμα περισσότερο μετά τον τουρκολιβικό σύμφωνο και τη συμφωνία ως που κάναμε με την Αίγυπτο. Αλλά το κρίσιμο θέμα ποιο είναι, κύριε Σαχίνη? Όταν τον περασμένο Απρίλιο υπήρξε παρενόχληση εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της χώρας μας, γαλλικού ερευνητικού σκάφους, και η αρμόδια κυβερνητική εκπρόσωπος είπε το θέμα δεν αφορά την Ελλάδα σε επίσημη ενημέρωση, αλλά είναι ζήτημα της Γαλλίας. Ας δει η Γαλλία τι θα κάνει. Τι μήνυμα πέρασε? Όταν μεσούσεις της κρίσης στα ελληνοτουρκικά, με το ερευνητικό rates να έχει γίνει πλοίο της γραμμής στο Νότιο Αιγαίο και να παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα, άλλο που δεν θέλω να μιλήσουν με τη γλώσσα της αλήθειας εκείνη την ώρα. Και βγαίνει ο επικεφαλής υπουργός του επιτελικού κράτους και λέει ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 μίλια. Τι αυτό είπε? Τι μήνυμα περνάει? Τώρα λοιπόν, τι ακριβώς, γιατί να ξαφνιαστούμε για το γεγονός ότι δεν τολμά να ξεμητήσει έξω από τα 6 μίλια ένα ερευνητικό σκάφος, το οποίο διενεργεί έρευνες σε συνεννόηση με τη χώρα μας. Εγώ όμως θέλω να επιμείνω στο κρίσιμο θέμα του ελλείμματος στρατηγικής, εθνικής στρατηγικής. Διότι η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη είναι βλέποντας και κάνοντας. Και νομίζω, κ. Σαχίνη, ότι η κυβέρνηση έχασε μια ευκαιρία μετά την εκλογή Biden και την
το διάστημα εκείνο που η Τουρκία αναγκάστηκε να χαμηλώσει τους τόνους και έστω και υποκριτικά βγήκε με το πρόσωπο μιας χώρας που θέλει το διάλογο, η κυβέρνηση έπραξε λάθος που δεν αξιοποίησε αυτή τη συγκυρία. Χωρίς να έχω αυταπάτες το λέω. Αλλά έχω την πεποίθηση ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει τη λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου και μέσα από ένα πλαίσιο συντονισμένου διαλόγου. Και εφόσον δεν το επιδιώκει ή θέλει να το αποφύγει, εμείς οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε χαραμάδα προκειμένου σε συνδυασμό και με τις συσχετισμούς, τους διεθνείς, το διεθνή παράγοντα, αυτό να της επιβληθεί. Ζήτησα, αν θυμάστε, φέτος στις αρχές του χρόνου, η χώρα να αξιοποιήσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την Τελωνιακή Ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, προκειμένου να θέσει ως προϋπόθεση για τη σύμφωνη γνώμη της χώρας, της Ελλάδας, το κοινό συνυποσχετικό, δηλαδή την προοπτική της Χάγης για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, κρατώντας ακέραιες και αδιαπραγμάτευτες τις κόκκινες γραμμές μας, δηλαδή το ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και ότι δεν τίθεται θέμα αποστρατικοποιημένων νησιών, να αναγκάσουμε την Τουρκία να προχωρήσει σε μια συντεταγμένη διαδικασία ώστε να δώσει λύση στο διεθνές δίκαιο. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρα ούτε στρατηγική διαλόγου και λύσης έχει, ούτε στρατηγική υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο πεδίο έχει. Το είδαμε και με το όρος του Ρέτζης, το βλέπουμε και τώρα. Είναι στη λογική βλέποντας και κάνοντας. Αυτή η λογική όμως είναι επιζήμια για τα εθνικά μας συμφέροντα. Άρα λοιπόν θεωρώ αναγκαίο τούτη την ώρα να υπάρξει μια σαφής εθνική στρατηγική η οποία θα είναι αποτελεσματική και ισχυρή σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο πεδίο και ταυτόχρονα που θα έχει στρατηγική προοπτική της λύσης των διαφορών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο ερώτημά σας, αν και νομίζω ότι καλό είναι να κάνει ο καθένας από ένα ερώτημα για να μπορέσουν να πάρουν όλοι οι ερωτήματα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει σε σχέση με τα έργα, τα μεγάλα έργα του επόμενου διάστημα, είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησής τους. Και νομίζω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δεν πρέπει να πάει χαμένο. Φοβάμαι ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει δεν είναι ένας σχεδιασμός που μπορεί να μας δημιουργεί ελπίδα και προοπτική. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω όμως ότι αυτά τα μεγάλα έργα και ειδικά για την Κρήτη, τόσο ο βόρειος ο δικός άξονας όσο και το Καστέλι, πρέπει να προχωρήσουν και πρέπει να προχωρήσουν με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των δημόσιων ταμείων, με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, να προχωρήσουν με σχέδιο, διότι η Κρήτη, κύριε Σαχίνη, στον τομέα αυτό, στον τομέα των κρίσιμων υποδομών, είναι αδικημένη και πρέπει επιτέλους αυτά τα έργα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακούν οι κριτικοί ότι θα προχωρήσουν, πρέπει να γίνουν πράξη και εμείς ό,τι αφορά το Καστέλι, την υπόσχεσή μας την κάναμε πράξη και αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για τη σημερινή κυβέρνηση. Για το ντοκουμέντο